Πόσες μέρες να υπάρχει μια απάντηση πάντως για το τι δεδομένα χάθηκαν ή για το γραφείο. Για το θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα μπορούσε να υπάρχει μια απάντηση, τι είδους στοιχεία ήταν, τι αφορούσαν, αν είναι προσωπικά δεδομένα, αν έχουν να κάνουν με την εκλογική διαδικασία. Γιατί υπάρχει μια. Και προφανώς είναι αδίκημα, αλλά μια πρώτη απάντηση θα δικαιούται ο ελληνικός λαός και έχει τεθεί ζήτημα και από μεριάς του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ακόμα συγγυηθείως. Όπως και να έχει, παραμένει απαράδεκτη δικαστική απόφαση και δικαίως έχει προκαλέσει και την οργή. Και μια δικαστική απόφαση δεν μπορεί, τη σέβεσαι, υποθέτω, δεν μπορεί να πει ότι είναι απαράδεκτη. Όχι, μπορεί να συμφωνήσει ή διαφωνήσει. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι. Ναι, νομίζω θα είναι. Ο χαρακτηρισμός είναι αυτός. Γιατί αθεώνει τους πολιτικούς παράγοντες, αθεώνει τους επιχειρησιακούς παράγοντες που ενεπλάκησαν την περίοδο εκείνη και τις ημέρες της καταστροφής στο Μάτι. Καταδικάστηκαν κάποιοι εξ αυτών οι επιχειρησιακοί, έτσι. Κάποιοι, στα μαλακά και πάλι. Επιχειρησιακοί ήταν όλοι αυτοί. Πλήρωσαν, κύριε Μωρά, δηλαδή θα πληρώσει και μάλιστα με δόσεις. Αυτό προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, να θυμίσω ότι ο ποινικός κώδικας είναι αυτός που έριξε και στα μαλακά τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τότε για τον ποινικό κώδικα. Και για να σχολιάσω, επειδή έγινε και προηγουμένως συζήτηση για την ταχύτητα της δικαιοσύνης, είναι χαρακτηριστικό ότι σε λίγες ώρες η δικαιοσύνη βγάζει απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Σε λίγες ώρες μετά την προσφυγή της εργοδοσίας μπορεί να γίνει. Μπορεί να αργεί και να παίρνει μέρες ή και μήνες ή και χρόνια ίσως για να βγουν άλλες αποφάσεις, αλλά όταν είναι να προσπίσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων μπορεί να είναι ταχύτατη. Γιατί... Σε ό,τι έχει να κάνει με το Μάτι. Μία πλευρά που βάζουμε εκτός από την ίδια την απόφαση είναι ότι όλη η λογική είναι πάνω στο ανθρώπινο λάθος. Αθωώνει τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες και σαν λογική και η συζήτηση που γίνεται και είναι και ένα καμπανάκι για το έγκλημα των τεμπών και για όλες αυτές τις καταστροφές που θυμίζω ότι το κράτος σταδιακά απαλλάσσεται από την ευθύνη να προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες των ανθρώπων και γίνεται ένα μήνυμα στο 112 και όποιος προλάβει να τρέξει. Ακούστε, κάνουμε τη ουσία. Κύριε Σταματέλο, θα σας κάνω την ερώτηση που είναι πάνω από 5 τα μηνύματα των τηλεθεατών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, σας το λέω έτσι όπως ακριβώς το έχω νωρίτερα τα διάβαζα, όταν δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο λένε ότι είναι οξύμορο. Πιστεύει στην Ευρώπη το Κομμουνιστικό Κόμμα, πιστεύει στους λαούς της Ευρώπης και καλεί στις 9 του Ιούνιου να ψηφίσει ο ελληνικός λαός, όπου και να ζει, είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου, να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και να πάει στις κάλπες έχοντας σαν κριτήριο αυτά που ζει και να θυμάται ότι το 90% όσων ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο, όσων εισηγείται η κυβέρνηση, είτε αυτή της Νέας Δημοκρατίας είτε προηγούμενες, είναι οδηγίες, αποφάσεις, κατευθύνσεις και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται και εξειδικεύονται στη χώρα μας και σε κάθε κράτος μέλος. Να θυμάται για παράδειγμα ότι το ότι βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους πολέμους, το ότι έχει γίνει ένα νατοϊκό στρατόπεδο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, το ότι έχει ενεργό συμμετοχή με φρεγάτα απέναντι από τους Χούθη της Ερυθράς Θάλασσας, το ότι δίνει δισεκατομμύρια στηρίζοντας το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία, το ότι συντονίζεται επιχείρηση από τη Λάρισα, είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Να θυμάται ότι τελειώνει ο μισθός. Εσείς τη μέση του μήνα. Θα είσαστε μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή μέλος του Κοινοβουλίου. Θα είμαστε για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Κόντρα σε όλα αυτά, δηλαδή. Κόντρα στην ακρίβεια, κόντρα στα εργασιακά. Αύριο είναι Πρωτομαγιά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε, αντί για 8 ώρες και αντί να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος και να ζούμε καλύτερα, όπως μπορούμε το 2024, μιλάμε για 13 ώρα, μιλάμε για δίθεν το δικαίωμα επιλογής να δουλεύουμε σε 2 εργοδότες, μιλάμε για εξαήμερη εργασία, μιλάμε για δικαιώματα που έχουν χαθεί και είναι αποφάσεις και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα εργασιακά, για την υγεία, για την παιδεία, για την προστασία της ζωής μας. Τώρα συζητούσαμε για το Μάτι και για τα Τέμπη. Οπότε νομίζω ότι αυτό που θα τους μπει στο μάτι είναι να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγάλει παραπάνω ευρωβουλευτές, να καταψηφίζει, να αποκαλύπτει και να καταγγέλει αυτά που έρχονται σαν αποφάσεις και να παρεμβαίνει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.